χρόνια πολλά. Θα ανατύλει και σε μας σε λίγο καινούριο χρόνος. Και φοβούμεθα όλοι πως θα είναι ίδιος χειρότερος, απρόσμενος, ακλόνητα παγερός, σκοτινός απρόσιτος. Θα πω πάλι πως όλα είναι στο χέρι μας γιατί ξεχάσαμε σκοπούς αρχές ιδανικά. Ελπίδες που πάντα υπολανθάνουν, αρετές που τις αφήσαμε ακαλλιέργητες γιατί δεν έμεινε και χρόνος να σκεφτούμε, να διοργανώσουμε τίποτα. Ένας φόβος, ένα τρόμος επικράτησε και επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ τι έγινε εκεί, γιατί υπήρξαν και ζητήματα ενώ θυμούμαι, δεν πρόλαβα να τα δω σε σχέση με τα μάτια τους. λέμε ότι ο κόσμος τυφλώνεται και δεν θα πω η τυφλωμένη η πολιτική, θα πω η ανήθικη. Ο ανήθικος δεν έχει διόλου πείρα ανθρώπινη, έχει πείρα των αριθμών και των πολιτικών του χορηγών. Γι' αυτό και διώκουν τη χρίσα την κυρία χρίσα Τερζίδου, ζητήσατε να μάθετε να μας πει και μια από τις γατούλες μου τα χρόνια που έλεγα πίσω. Άφησε. Λοιπόν, ε, είναι η κυρία χρήσα Τερζίδου που μετά από γευματινά αυτή στιγμή στον Ιούνιο 17 πήγε στο Κωνσταντινοπούλιο το μοναδικό της επικρατείας θαλμολογικό τους απέφερε, επέφερε στα ταμεία 1,5 εκατομμύριο ευρώ πληροφορούμε, αλλά παρόλα αυτά διώκεται για παράβαση κανονισμών λειτουργίας επειδή θέλησε να βοηθήσει έναν άπορο να τον γλιτώσει γιατί είχε 40 πίεση στα μάτια από βεβαία τύφλωση. Τα είπα αυτά, αλλά σημασία έχει ότι περιμένουν άλλοι 600 και δεν βρίσκεται άκρη. Εγώ ξέρω από γιατρού που έχω συνεντευξιαστεί από το Πάλε και είμαι ορκισμένη από παιδί να πατάξω οτιδήποτε πέφτει ανήθικο και μη νο... ισονομία δεν λέμε. Πού είναι. Πού είναι αυτό για τους απόρους, για τους αστέγους. Δεν υπήρξαν ποτέ αυτοί από τα φοιτητικά χρόνια ως σήμερα, κάθε φορά και χειρότερα τα της ιατρικής περίθαλψης. Λοιπόν, ο Θάνος Πλεύρης, Θανέ, φτού σου. Και λέω Θανέ, γιατί γνωριζόμαστε τα πρώτα-πρώτα σου βήματα, που ήσουν της πάση άγνωστος, και κρίμα τώρα να λέω ότι έδιδα και σελίδα για να γίνει γνωστός και εγώ δεν ελάμβανα εκείνη την εβδομάδα τίποτα γιατί δεν δημοσιεύονταν τα δικά μου. Μην το θεωρήσετε ότι αυτό είναι μικρότητα. Αλλά αυτοί οι κύριοι δεν ξέρω από πού κατευθύνονται. Τι έκανε λοιπόν ο Θάνος. Ένα μήνα ακόμη λέει να μην συνταγογραφούνται για απόρους από ιδιώτες. Δηλαδή να πάει να πνιγεί αφού περιμένουμε από τρεις μήνες ως έξι. Η λυπή η... και δεν είναι οι άποροι, οι άστιγοι, οι μη έχοντες που την κεφαλή του είναι η πλήστη των Ελληνών. Άρα έλαβε σήμα από τους φαρμακοβιομηχάνους. Και μην περιμένετε άκρη στα περί self-test, rapid test, μοριακά. Οι βιοπαθολόγοι έχουν εξεγερθεί. Η κυρία Χρυσούλα Νικολάου, η πρόεδρος τους, άκουγα με τα μεγίστης διαθέσεως για να ενημερωθώ πληρέστατα, τονίζει ότι το αντιγόνο του ιού στο self-test, rapid-test, ανοιχνεύεται ενώ καθαρά τα περί ε, μοριακών ε, είναι με το PCR. Και θα έπρεπε να συνταγογραφούνται. Θα πεις rapid-test δωρεάν κάνουν σχεδόν όλα τα κράτη της Ευρώπης εδώ στη Μπανανία. Δεν το περιμένουμε βέβαια. Αλλά επιμένουν ότι θα έπρεπε να συνταγογραφούνται οι βιοπαθολόγοι διότι συντρέχουν λόγοι που πολλά ε, είναι ψευδώς θετικά, ψευδώς αρνητικά. Συν τις άλλες, δεν είναι αξιόπιστα όλα τα εργαστήρια, ε, δεν μπορεί ο καθής ε, να δίδει αξιόπιστες πληροφορίε, αποτελέσματα, περί αυτών και μην ξεχνάμε και τον κύριο Εξαδάκτυλο που είπε, όποιος έχει περάσει τη Δέλτα δεν έπεται ότι δεν θα νοσήσει από την Όμικρον. Επίσης επειδή παρακολουθώ και τον αλεξάνδρ Μαγάζνικοφ τον Ρώσο, καρδιολόγο και λοιπά, απασύγνωστο και από τις τελεκπομπές και αυτό επιφέρει, αν δεν υπάρχει πνευμονία Εντάξει, για να μην πήξει το αίμα, όπω έλεγα και τότε και μόνο τότε το ελάδιστάν του εισάγει στην ΜΕΘ. Το είχα πει σε άλλα εκπομπέ μου. Ε, σημασία έχει ότι όλα αυτά μπορεί να προκαλέσουν εμοραγία και μάλιστα διαταραχές στον εγκέφαλο και είπα πώς να τα αποδώσεις όλα στις παρενέργειες του εμβολίου μετά γιατί μπορεί να είναι το χημικό ενό το του εγκεφάλου να είναι και το νευρολογικό ανοσολογικό, τα ε, είχα περιγράψει χρόνο και πλέον, όψτεν ε, που μπορεί να προκληθεί ε, μπάναυση, διαγερση, εντονοτάτη ε, και έτσι να έχουμε έτσι, παρενέργειες. Σημασία έχει ότι να μην το προκαλέσουμε τουλάχιστον με φάρμακα που δεν τα έχει συστήσει